Είπα και εγώ να τα αφήσει έτσι, δεν είναι δυνατόν. Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε. Έχουμε να πούμε κάτι πριν να υποδεχτούμε τους πρώτους καλεσμένους. Τι πάει να πει όχι, κύριε Καμισάκη, από πότε κάνει παραγωγή σε αυτή την εκπομπή? Η παραγωγή αποφάσισε ότι δεν έχουμε. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, από πέρσι έχουμε να τα πούμε με τον συγκεκριμένο κύριο Παύλα, φωτογράφο που πολύ καλά πρόλαβε. Λίγο πριν τελειώσει η σεζόν να μας έρθει. Ανδρέας Μαρκάκης στην παρέα μας. Καλώς όρισες στο κόκκινο ξανά. Χαίρετε, τι κάνουμε? Καλά, εσύ? Αργήσαμε λίγο όπως είπατε, ναι, αλλά ήταν ξανά. Τα πατρικά καθήκοντα που σε πήγαν λίγο πίσω. Ναι, εντάξει. Φέτος η καινούργια μου ιδιότητα είναι... Δηλαδή σε αποχαιρετήσαμε με κοιλιά πλάθος κομμένη, ναι. Και τώρα σε υποδεχόμαστε με 10 μηνών κόρη. Έτσι. Αν είναι δυνατόν. Τη μικρή Πηνελόπη. Ευτυχία πάντως. Να σας ζήσει η μικρή Πηνελόπη, να τη χαίρεστε. Λίγο χαζομπαμπάς. Ναι, καλά, λίγο. Επιβάλλεται. Πες μου ότι ξημεροβραδιάζεσαι πάνω από την κούνια και πάνω από το πάρκο και πάνω από το μωρό με τη φωτογραφική μηχανή 24 ώρες το 24. Ναι, δεν έχω βγάλει ούτε μία φωτογραφία, τίποτα. Δεν εννοείται. Αντιθέτω. Μα είναι δυνατόν. Είναι ένα πρόβλημα τώρα, αφού πήρα και ειδική μηχανή μόνο και μόνο για να μην χάσω τίποτα. Δηλαδή μηχανές και μετά μία μόνο και μόνο. Μόνο για την Πηνελόπη. Βαφτίσει του παιδιού. Μάλιστα. Και μια μέρα θα μεγαλώσει και θα πω αυτή είναι δικιά σου. Έτσι, κάτι τέτοιο. Και θα ξέρεις, κάθε νέα γενιά αυτό... είναι... Με τις φωτογραφίες δικό σου. Και ξέρεις, επειδή κάθε νέα γενιά είναι και πιο εξελιγμένη και η μικρή μπορεί να γίνει φωτογράφος, ας πούμε. Και αν γίνει φωτογράφος, θα γίνει εξαιρετική φωτογράφος. Δηλαδή, καλύτερη από τον μπαμπά. Θα βλέπει τις φωτογραφίες δηλαδή... και θα λέει «Α, παπά, τι χάλια είναι αυτά». Θα σου πάρει μερικά μαθήματα. Την έχει ήδη. Δηλαδή, είναι έχει... και γυναίκα, τσαχλινιά. Μοντέλο. Λοιπόν, επίσης ένα μοντέλο όμως έχουμε στην παρέα μας. Και τι μοντέλο, τι κορίτσι, τι γλύκα είναι αυτή. Η Μαριάννα Λεδάκη στην παρέα μας. Γεια σου, Μαριάννα, καλώς όρισες. Για το μαλλί. Ευχαριστώ. Πόσο πολύ ζηλεύω. Να τα κάνεις. Πόσο... Το ξέρω ότι είμαι ένα ψαλίδι μακριά από αυτό το look. Μην τις βάζεις ιδέες. Αλλά καταρχάς ναι, θα έρθω αντιμέτωπη με το γιο μου. Εγώ και δεν το θέλω. Και δεν το θέλω, πίστεψε με. Τίποτα μου δήλωσε ότι θα με κάνει πίτα λιώμα. Προτιμάει μακρύ μαλλί. Ανεξάρτητα από αυτό το μακραίνει. Έτσι είχε δει με κοντό παλιότερα. Παιδί μου, ναι. Εσύ τι λες, που το είχα αφήσει το παιδί. Δεν είχε ακόμα την άποψη. Το είχα δώσει για υιοθεσία όσο καιρό είχα κοντό το μαλλί. Θέλω να πω πως δεν είχε την άποψη να σου πει ότι ξέρεις κάτι δεν μ' αρέσει. Το θυμάται λοιπόν και σου λέει: Το δικό μου το παιδί δεν έχει την άποψη που το ξέρεις και προσωπικά. Σωστά είναι. Είναι δυνατόν. Πώς μου διέφυγε αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, σήμερα με τα παιδιά θα μιλήσουμε για το makeover μιας φωτογράφησης. Τι ακριβώς γίνεται πίσω από το φακό. Γιατί εμείς συνήθως και πολλοί κόσμος βλέπει το αποτέλεσμα αποτυπωμένο είτε σε περιοδικό, είτε σε ηλεκτρονική μορφή πια, είτε σε μία αφίσα, είτε σε μία κορνίζα. Δεν ξέρει τι τραβάει φωτογράφος και όλοι. Και μια ολόκληρη ομάδα. Και μια ολόκληρη ομάδα, γιατί δεν είναι μόνο φωτογράφος τελικά πίσω από όλο αυτό, έτσι. Τα logistics είναι πολλά. Τα προβλήματα προκύπτουν συνεχώς. Και κάθε άνθρωπος που ανήκει στην ομάδα αυτή είναι σημαντικός και χρήσιμος. Ναι. Έτσι δεν είναι? Συμβολή όλων είναι πολύ χρήσιμη και πολύ σημαντική. Εγώ από μόνος μου μπορώ να... Μάλλον το ιδανικό είναι εγώ να μπορώ να σκέφτομαι και να ασχολούμαι με αυτό που θέλω να βγάλω. Να μπορώ να φωτογραφίζω και όλα τα υπόλοιπα να τα αναλάβουν. Ναι. Σωστά. Και εντάξει, χρειάζονται κατάλληλα άτομα που να γνωρίζουν για κάποιες συγκεκριμένες δουλειές και όταν υπάρχει μια ομάδα και υπάρχει και συντονισμός είναι πιο ευχάριστο για όλους πρώτα απ' όλα και μετά το αποτέλεσμα είναι... ελπίζεις πάντα να είναι κάτι καλό. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο makeover που θα δούμε και στη συγκεκριμένη φωτογράφηση πρωταγωνίστησε η Μαριάννα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, η Μαριάννα ήταν το θέμα μας. Δεν ήταν η πρώτη σου φορά που συμμετέχει σε κάτι τέτοιο. Για makeover δεν έχω ξανακάνει. Έχεις κάνει όμως γενικότερα φωτογραφίσεις, έτσι. Ναι. Πώς ήταν, πρωτόγνωρη η εμπειρία? Αποφάσισε να μου το πει λίγο τελευταία στιγμή, κύριε. Αλλά δεν είναι αυτό το τρελαθώ. Ποια να φωνάξουμε, Μαριάννα? Μαριάννα, έλα τώρα. Δέχτηκα γιατί ξέρετε το πέρασε καλά. Γιατί τον είχα συναντήσει και σε ένα γάμο. Και εφόσον θα είχα τη δυνατότητα να βάλω ρούχα από το χαμάμ, που εμένα προσωπικά μου αρέσουν πολύ. Και είναι και εξαιρετικά πολλά φιλιά στα κορίτσια. Πολλά φιλιά να στείλουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα συνεργαζόμασταν όλος αυτός ο κόσμος, θα βγάζαμε ένα ωραίο αποτέλεσμα, ελπίζω, να σας αρέσει. Και γιατί όχι να μην το έκανα. Και την περιποιηθήκανε και στα Λιποτζέν. Που είναι και χορηγός μας. Πολλά φιλιά στον Γιώργο Τζαπέργκη και σε όλους τους ανθρώπους. Πάμε πριν να αναφέρουμε και την υπόλοιπη ομάδα, να δούμε τι ακριβώς έγινε και μετά να γυρίσουμε να το σχολιάσουμε. Και να μας δημιουργηθούν όλες οι απορίες. Έτσι, σωστά. Για πάμε να δούμε το σχετικό κλιπάκι που δημιουργήθηκε. Τι εκπληκτικό βίντεο. Ή να μην μπει στο μυαλό του φωτογράφου μετά, δεν να σε σώσει. Και πες μου, πού το τραβούσες το κορίτσι, δηλαδή πες μου πού και πού πήγατε. Ξεκινήσατε από το κέντρο της πόλης, από τη Χάλιντον για να πάει να πάρει τα ρούχα της. Και φτάσατε σε κάτι γκρεμούς. Αυτό κράτησε μια-δυο μέρες, είχε κάτι μέχρι να βρούμε και τα ρούχα, να ξαναπάμε, να δοκιμάσουμε. Να σε περιποιηθούν, νύχια, μαλλιά, πρόσωπο κτλ. Δεν το λέω εγώ, το λέει η Μαριάννα, είπε. Είναι πολύ ψηλά, δεν το βλέπετε έτσι. Με τα τακούνια πήγες στους αγρούς και στα βουνά. Όταν έφτανα στο σημείο που έπρεπε να ποζάρω, έβαζα τα τακούνια. Ναι, μέχρι να φτάσει στην αρχή με το απλό παπούτσι να φτάσει. Με κάπου. Το ορειβατικό. Δεν μπορεί να πας με ένα απλό παπούτσι. Στην αρχή εύκολα, από την πόλη μέσα, ναι. Που μας φιλοξένησε το Avra City, που έχει κάνει τώρα και μια όμορφη ανακαίνιση. Είναι το αδερφάκι του Avra Imperial και να στείλουμε επίσης πολλά φιλιά. Από την παραλία. Και επειδή μου άρεσε το στυλ που υπήρχε έτσι με κάποιους πίνακες, τα μοντέρνα έπιπλα, η γραμμή που υπήρχε εκεί. Και για να ξεκινήσουμε την προετοιμασία, τα πρώτα μακιγιάζ. Κάνατε καθόλου δοκιμαστικές λήψεις? Όχι. Έχεις αποφασίσει δηλαδή από πριν? Υπήρχε στην αρχή, ξεκινάει ας πούμε μια ιδέα. Είναι λίγο ζέσταμα. Ναι. Είμαι προειδεασμένος, ας πούμε, έχω ένα πλάνο, αλλά πολλά πράγματα προκύπτουν στην πορεία. Δηλαδή, ναι μεν σκέφτομαι κάτι, αλλά όταν θα προκύψει ας πούμε εκείνο το σημείο, περπατώντας λίγο με ησυχία, σου έρχονται και τα υπόλοιπα. Με τη Μαριάννα μοντέλο. Ναι, και επίσης ξέρεις. Σωστά, και δεν δυσκολεύεσαι και πολύ. Πρέπει να σου πούμε, Μαριάννα, βέβαια, ότι όλα τα ρούχα που άλλαξες τέριαζαν απόλυτα στο στυλ σου. Ήρθαν και έδεσαν πραγματικά. Και το μπλε αυτό στην αρχή ήταν. Βοήθησε το γεγονός ότι είχες συνεργαστεί ξανά με τη Μαριάννα. Δηλαδή, αν στη θέση της Μαριάννας ήταν ένα μοντέλο το οποίο δεν το έχεις ξαναφωτογραφήσει, θα υπήρχαν μεγαλύτερες δυσκολίες ή θα χρειαζόταν η δοκιμαστική φάση? Η δυσκολία του κάθε ανθρώπου είναι... εντάξει, το παν είναι να μπορώ να μπω στο χαρακτήρα του καθένα και να ταιριάξουν όλα αυτά μαζί. Άρα παίζει ρόλο το να ξέρεις το μοντέλο. Ναι, σαφώς. Όταν είναι ένα αυστηρά επαγγελματικό μοντέλο, πολύ απλά, ας πούμε, διατάζεις και πρέπει να εκτελέσεις. Δηλαδή, θέλω αυτό, κάνουμε αυτό. Εμείς, εντάξει, εδώ πέρα ήταν και θέμα... Θα μπορούσες όμως. Ναι, βέβαια, εντάξει. Περάσατε καλά, ήταν πιο χαλαρά τα πράγματα, έτσι το διασκεδάσατε. Μα αυτή είναι και όλη η ιδέα, δηλαδή και αυτά που κάνουμε και τις παρουσιάσεις εδώ πέρα, θέλω να περάσει και το μήνυμα ότι... πολλά πράγματα είναι για τον καθένα και πάνω απ' όλα πρέπει να περνάς καλά σε αυτό που κάνεις. Σωστά. Και να είναι ευχάριστη η εμπειρία και όταν ο άλλος χαμογελάει να χαμογελάει όλο το πρόσωπο, όχι ψεύτικα μόνο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή και έτσι, να φωτίζονται τα μάτια, να φαίνεται όλο το πρόσωπο. Βέβαια, να στείλουμε πάρα πολλά φιλιά στην Τόνια την Πακούση, που για ακόμα μία φορά έκανε εξαιρετικό μακιγιάζ. Κάθε φορά μας εντυπωσιάζει η Τόνια με τη δουλειά της. Ειλικρινά το λέω και δεν το λέω επειδή είμαστε στην τηλεόραση. Και σε δουλειές της, σε νύφες και σε δουλειές άλλες που έχουμε δει και στο Facebook. Εντάξει, απλά δεν υπάρχει. Νομίζω ότι η κοπέλα έχει μαγικά χέρια. Είναι πάρα πολύ καλή με το μακιγιάζ. Και αυτό βοηθάει τη δική σου δουλειά, Ανδρέα, έτσι δεν είναι? Και βοηθάει πάρα πολύ και σε πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή η Τόνια είναι εν μέρη και το δεξί μου χέρι σε πολλές φωτογραφίσεις. Βοηθάει, λύνει πολλά προβλήματα. Βοήθησε και τη συγκεκριμένη περίπτωση και με τη Μαριάννα, δηλαδή υπήρχε μια οικειότητα, όλα αυτά βοηθάνε. Και με το να έχουμε και εμείς να συμβαδίζουμε σε πολλές ιδέες και στη χημεία, ας το πούμε, την επαγγελματική αυτή, τα πράγματα γίνονται. Ρολάρουν τα πράγματα. Ρολάρουν μόνο τους, έχεις δίκιο. Μαριάννα, σε ποιο από τα φορέματα ήσουν 100% εσύ? Είσαι όλα, ήσουν πολύ άνετα. Μα το πήρε κιόλας. Στο τελευταίο, το λευκό, έτσι. Ήταν υπέροχο. Μου άρεσε και αυτό με το φρουφρού, αλλά πιο πολύ το άσπρο. Το άσπρο. Αυτό όχι δηλαδή. Και το ριγέ που έχει έξω την πλάτη. Ναι, πολύ εξαιρετικά τα μάτια. Εξαιρετικά. Ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσατε? Και σε ποιο μέρος από όλα? Ήταν το Λευκό Φόρεμα, που ήταν κάπως ψηλά το σημείο βράχος. Δηλαδή είχα την ιδέα, είδα το γκρεμό, το είχα καδράρει στο μυαλό μου. Και λες θα το ρισκάρω. Ναι, λέω πάμε εκεί. Η Μαριάννα θα πέσει. Εγώ μια χαρά. Οτιδήποτε είχε να κάνει και με το Λευκό Φόρεμα. Θυμάμαι και όταν ήμασταν και κάτω για να φτάσουμε. Ο γκρεμός δεν με φόβησε τόσο όσο κάτω που ήμασταν ξυπόλυτες. Που είχαν περάσει πριν οι κατσικούλες. Κάτι κατσικάκια. Ήταν επέπευτο ήλιος και πρέπει να είμαι και σοβαρή που εντάξει. Δεν είχε εύκολα. Όχι μόνο, είχε περάσει και η διάρκεια της μέρας. Είχε μαζευτεί μια κούραση. Και βέβαια είναι και αυτό θεωρώ δύσκολο, ότι ακόμα και προς το τέλος να υπάρχει ανάλογη όρεξη για την κατάλληλη έκφραση. Και αυτό θέλει. Και πάλι εντάξει, και εγώ πρέπει να υποκινήσω και να... Οπότε ήταν στιγμές που ήθελες και να τραβήξεις φωτογραφίες όταν έδιε ο ήλιος. Ναι, στο μυαλό μου, εντάξει, και ήμασταν και στην ωραία τοποθεσία που ήταν η αρχαία Πολυρήνια. Και πολύ όμορφα. Ναι, ήταν πάρα πολύ όμορφα και αυτό πάντα θέλω να εκμεταλλεύουμε τις ομορφιές του τόπου. Σε συνδυασμό με το καλό φως. Αυτό το βίντεο δείχνει ότι αυτό ζητάνε και... πιστεύω ότι αυτό ζητάνε και από μένα όταν με διαλέγουν για μία δουλειά. Και ιδιαίτερως ξένοι άνθρωποι που έρχονται από μακριά και θέλουν να φωτογραφηθούν εδώ με φόντο αυτά που δεν έχουν. Και αυτά που ενδεχομένως δεν έχουν δει οι φίλοι τους. Δηλαδή, ναι. Εντάξει, όλοι έχουν φωτογραφηθεί με φόντο το παλιό λιμάνι, και το φάρο, και όλα αυτά τα γραφικά και τα κλισέ της πόλης. Υπάρχουν τόσες γωνιές σε αυτή την πόλη και τόσες τοποθεσίες, παρθένες. Πρέπει να τις γνωρίζεις. Ο φωτογράφος οφείλει να ψάχνει κιόλας έτσι. Και με βοήθησε σαφώς και το αθλητικό κομμάτι, που επί χρόνια ήμουν πάνω σε ένα ποδήλατο και τα έχω αλωνίσει όλα. Τέλεια. Λίγο πριν να κλείσουμε, θέλω να μου πεις τέτοια τρελά πράγματα κάνεις και με τις νύφες και τους γαμπρούς σου. Αυτό που τους λέω είναι, εάν εσείς έχετε όρεξη, εγώ έχω ένα παραπάνω. Δηλαδή και αναζητάω και ψάχνω, μάλλον ελπίζω ότι θα με διαλέξουν για τρελές ιδέες. Αν η φωτογράφηση γίνεται την επόμενη του γάμου με το ζευγάρι σε κατάσταση. Ναι. Την ημέρα του γάμου είναι πολλά συμπυκνωμένα, μπορείς να κάνεις μέχρι ένα σημείο κάτι. Δηλαδή είναι τόσες ώρες, αυτό είναι, ο ήλιος τρέχει, υπάρχει το άγχος. Ιδανικά πάμε μια άλλη μέρα και ανάλογα την όρεξη του καθένα εγώ είμαι ανοιχτός. Είτε είναι μια απόμακρη παραλία, είτε είναι ένα άλλο νησί, είτε είναι τα νότια του δικού μας νησιού. Οτιδήποτε. Όρεξη να υπάρχει λοιπόν και εσύ από ιδέες. Αρκετές. Λοιπόν, θα βάλουμε μία άνω τελεία, γιατί δυστυχώς ο χρόνος εξαντλήθηκε. Αλλά και την επόμενη φορά με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε. Στην επόμενη παρουσίαση που θα είναι σε 2 εβδομάδες. Η επόμενη που έρχεται και έχει γίνει έχει να κάνει με γάμους ξένων. Δηλαδή άνθρωποι που έρχονται από όλο τον κόσμο. Στην Κρήτη για να παντρευτούν. Και όχι μόνο στη Σαντορίνη, δες τελικά ότι. Όχι, ήρθε η ώρα να δείξουμε ότι και εμείς έχουμε τα ανάλογα. Ποιες εθνικότητες κυρίως? Αρέσει πολύ ο τόπος μας για γάμους στους Ρώσους. Μάλιστα. Και στους Σκανδιναβούς. Ρώσοι Σκανδιναβοί θα έλεγα. Ναι. Και με το κλίμα το δικό τους. Οι ωραίοι σου έρχονται δηλαδή. Εντάξει, βοηθάει. Και άντε, οι Ρώσοι μπορεί να μην είναι και πολύ ωραίοι, αλλά οι Ρωσίδες είναι κούκλες. Οπότε πάλι είναι εύκολο το έργο σου. Συγγνώμη, το λες, απαντάω εγώ για σένα. Λιγότερη δουλειά για τη μακιγέρ, τι να πω τώρα. Και λιγότερη δουλειά στο φώτο σου. Τουλάχιστον για τις νύφες, για τους γαμπρούς δεν υπόσχομαι. Ευχάριστα συναισθήματα θέλω εγώ και πρόσωπα. Χαρά να υπάρχει. Χαρά και υγεία. Και θετική σκέψη και όρεξη να θέλουν να συνεργαστούν. Δηλαδή διάθεση να συνεργαστούν και να κάνουν το τρελό που εσύ ζητάς και να ξεφύγουν λιγάκι. Να είναι πρόθυμοι να με εμπιστευτούν. Ανδρέα, πώς βρίσκει κάποιος? Και στην ιστοσελίδα μου στα www.amphotography.gr και πιο πολύ εκεί. Δηλαδή, εκεί θα βρει όλες τις πληροφορίες για εσένα, έτσι. Η ιστοσελίδα μου είναι η βιτρίνα μου. Μάλιστα. Και στο Ανδρέας Μαρκάκης επίσης στο Facebook. Νομίζω ότι είναι και πιο εύκολο πια για όλους. Αν γράψεις Ανδρέας Μαρκάκης, θα βρεθώ. Επίσης, αν τα έχετε ξεχάσει όλα αυτά, γκουγκλάρετε Ανδρέας Μαρκάκης φωτογράφος και θα σας βγάλει πάρα πολλές σελίδες για πληροφορίες. Μαριάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και στην επόμενη. Καλό. Ανδρέα, θα τα πούμε ξανά σύντομα. Πολλά φιλιά στην Τόνια την Πακούση. μας τη φέρεις την επόμενη φορά, σε παρακαλώ. Τόνια, ακούς, να μπορέσεις. Ο μικρός Αφέας την κράτησε, ο μικρός. Να φέρετε και τον Ορφέα, να φέρετε και την Πηνελόπη. Να μεγαλώσουν, να έρθουν να μας βοηθάνε και τα παιδιά. Μια χαρά, σωστά. Εγώ να ευχαριστήσω, συγγνώμη, τη Μαριάννα που με εμπιστεύτηκε και όλη μου την ομάδα για άλλη μια φορά. Θα σας ευχαριστούμε όλους λοιπόν για το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Πάμε σε γνωστό μεγάλο γκέλ. Ναι, γιατί έχουμε και έναν άνθρωπο ο οποίος και αυτός θα γυρίσει.